Η Βόρεια Κορέα θα ανοίξει τα σύνορα για ξένου τουρίστες το Δεκέμβριο στη βόρεια-ανατολική πόλη Σαμτζιγιόν. Η κίνηση είναι μια ένδειξη ότι η χώρα ετοιμάζεται να ξανανοίξει τα σύνορά τη σε μεγαλύτερες ομάδε ξένων τουριστών ύστερα από χρόνια αυστηρών ελέγχων στα σύνορα λόγω της πανδημίας της COVID-19. Έχουμε λάβει επιβεβαιώσει από τον τοπικό μα συνεργάτη ότι ο τουρισμό στη Αμτζηγιών και πιθανόν στην υπόλοιπη χώρα θα ξεκινήσει και πάλι επισήμως το Δεκέμβριο του 2024, δήλωσε στην ιστοσελίδα τη η εταιρεία ταξιδιών Κόριο Tours που εδρεύει στο Πεκίνο. Οι διεθνείς πτήσει προς και από τη Βόρεια Κορέα ξεκίνησαν και πάλι πέρυσι και μια μικρή ομάδα Ρώσων τουριστών πραγματοποίησε ιδιωτική περιήγηση στη Βόρεια Κορέα τον Φεβρουάριο. Υψηλόβαθμοι ξένοι αξιωματούχοι, όπως ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιούνιο έχουν επίσης επισκεφθεί τη χώρα. Ωστόσο, από το 2020 η Βόρεια Κορέα δεν έχει ανοίξει πλήρως τις πύλες της ξένους τουρίστες. Η χώρα αυτή της Ανατολικής Ασίας κατασκευάζει αυτό που ονομάζει σοσιαλιστική ουτοπία στη Σαμτζιγιόν, μια πόλη κοντά στα κινέζικα σύνορα και ένα πρότυπο πολιτισμένης ορεινής πόλης, με νέα διαμερίσματα, ξενοδοχεία, ένα θέρετρο σκι, καθώς και εμπορικές, πολιτιστικέ και ιατρικέ εγκαταστάσεις.